ένας από τους πρώτους κατασκευαστές που εμφανίστηκαν, ο Βίκτορ Λέβινσον από τη Ρωσία, έφερε κάποιες σημαντικές καινοτομίες όσον αφορά το ηχητικό αποτέλεσμα. Τα όργανα του ακούγονταν πιο ζεστά, πιο κεραμικά και μια νέα ονομασία πρότεινε στον κόσμο των handpans, τα Pantams. Αμφίβολα, αυτός ο δρόμος κατασκευής με επηρέασε από τα πρώτα μου κιόλας βήματα. Πέρα από την έβρεση των ιδιαίτερων εργαλείων, οι βασικές δυσκολίες στην περιορισμένη αγορά της Ελλάδας ήταν η έβρεση του κατάλληλου υλικού, του κατάλληλου τύπου λαμαρίνας. Αυξημένες απαιτήσεις για πιο ζεστό και δυνατό ήχο και για πιο σταθερό κούρδισμα του οργάνου με έκανε πολύ σύντομα να αναζητήσω υλικό πιο ιδιαίτερο. Η επιλογή της αυξημένης σε πάχος λαμαρίνας 1,25 χιλιοστών ήταν μονόδρομος. Ο σχηματισμός των πεδίων γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η επιφάνειά τους να μην έχει ανομαλίες. Η γραμμή που τα ορίζει να είναι ομαλή και γλυκιά, έτσι ώστε να μην περιορίζεται η δυναμική και η πλούσια χρειά του. Ένα οβάλ μεταλλικό καλούπι εφαρμόζεται με θερμή σιλικόνη στο πεδίο και είμαστε έτοιμοι για το σχηματισμό του dimple. Το μεγάλο dimple θα εξαλείψει κάποιες ενοχλητικές μεταλλικές συχνότητες, ενώ το βάθος του θα επηρεάσει αισθητά το sustain.